βρήκαμε σήμερα για μια δράση εθελοντική και ομαδική. Σημείο συνάντησης δώσαμε στην Παναγία Φανερωμένη και καθαρίσαμε το δρόμο που οδηγεί προς τον Κρόκο. Πίσω βλέπετε όλα αυτά τα σκουπίδια τα οποία μαζεύτηκαν. Μια δράση πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη, η οποία διεξάγεται ταυτόχρονα σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Ο σκοπός είναι να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες, καταρχήν εμάς τους ίδιους που καθαρίσαμε σήμερα και είδαμε πόσα πολλά σκουπίδια έχει, αλλά και να δώσουμε το μήνυμα ότι η καθαριότητα δεν είναι μόνο αρμοδιότητα των υπηρεσιών, είναι φυσικά και ευθύνη του καθενός από εμάς. Μαζεύουμε ένα πολύ μεγάλο όγκο σκουπιδιών. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Διάδημα, η οποία στάθηκε στο κοινό μας, μαζεύοντας μέσα προστασία, σακούλες και ενίσχυσε τη δράση μας από την αρχή μέχρι το τέλος. Επίσης την Τροχέα, τις υπηρεσίες της ΠΕ Κοζάνης, τις τεχνικές υπηρεσίες και όλους τους συλλόγους που βρέθηκαν σήμερα κοντά μας. Ευχαριστούμε πολύ για το κάλεσμα. Παρακαλούμε πιο πολλά σκουπίδια την επόμενη φορά. Ήταν πολύ λίγα. Έχουμε μαζί μας και τον μικρό Στέφανο. Στέφανο, για πες μας. Μάζεψες πάρα πολλά σκουπίδια και εσύ σήμερα. Τι είναι αυτό που δεν φάνηκε? Ότι πετάγανε πάρα πολλά σκουπίδια και μαζεύαμε όλοι τα σκουπίδια. Και τι έχουμε να πούμε εμείς τα παιδιά όλα τώρα? Ότι δεν πρέπει να πετάμε σκουπίδια έξω στο περιβάλλον, αλλιώς θα μολυνθεί ή να πιάσει φωτιά. Μπράβο, Στέφανο. Το μήνυμα του μικρού Στέφανου, ας μας ευαισθητοποιήσει όλους, ας αναλογιστούμε την ευθύνη που έχουμε όταν έξω από το σπίτι μας, έξω από την γειτονιά μας, στο δημόσιο χώρο, γιατί στο σπίτι μας δεν πετάμε ούτε τα πλαστικά μπουκάλια, ούτε τα πλαστικά ποτήρια του καφέ, ούτε τη μάσκα μας, ούτε τα τσιγάρα μας, γιατί μέσα στο σπίτι υπάρχει ο έλεγχος. Έξω όμως αυθαιρετούμε, γιατί δεν το νιώθουμε ότι είναι το κοινό σπίτι όλων μας, γιατί δεν σεβόμαστε το ένας τον άλλον. Ας βάλουμε λοιπόν αυτές τις σκέψεις στο μυαλό μας, ας καθαρίσουμε πρώτα τους ρήπους από τις σκέψεις μας και από την καρδιά και από την ψυχή μας και μετά να σεβαστούμε και το φυσικό περιβάλλον, αυτό το θαυμάσιο τοπίο, αυτή την φύση που μας χάρισε ο Θεός, και να μην πετάμε σκουπίδια. Αυτή είναι η συγκομιδή 1,5 ώρας, περίπου 250 με 300 κιλά, 25 άτομα σε 2 χιλιόμετρα, καθένας κατά μέσο όρο 10 κιλά μαζέψαμε χωρίς να υπάρχει λόγος. Το ζητούμενο δεν είναι να μαζεύουμε τα σκουπίδια που πετάμε, το ερώτημα είναι γιατί πετάμε τα σκουπίδια. Αξίζουμε μια καλύτερη κοινωνία, αξίζουμε ένα περιβάλλον ατόφιο, αυθεντικό, γιατί είναι κοινό για όλους μας, είναι το μέλλον των παιδιών.